Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως δημοσιογράφος, δεν είμαι οικονομολόγος, παρακολουθώντας το συνέδριο των Αμερικανών οικονομολόγων. Δεν θα κρύψω το θαυμασμό μου για τις οικονομικές πολιτικές του Μπάρακ Ομπάμα, ιδίως όπως αυτές εκφράστηκαν από τον Τίμωθη Γκάιτνερ, πάρα πολύ συχνού επισκέπτη του Βερολίνου και συνομιλητή του κυρίου Σόιμπλε. Εκεί μου είπαν την εξής φράση: «To solve a problem, stick with the truth». Σε ένα πρόβλημα, προσιλώσου, αφοσιώσου, πάθε κόλλημα με την αλήθεια. Σε τίτλους έχω σημειώσει 5 αλήθειες, οι οποίες θέλω να αμφισβητηθούν, και επειδή κάθε αλήθεια αμφισβητείται, θα τις ονομάσω προσωπικές αλήθειες, επειδή προσωπικές είναι και οι θέσεις μου. Αλήθεια πρώτη. Εδώ μιλάμε, αλλού αποφασίζουν. Εδώ μιλάμε, ήμουν έτοιμος να πω, αλλά το αποσύρω. Κανείς από αυτούς που αποφασίζουν δεν ακούει. Δεν θα εκδοθεί ούτε καν ψήφισμα, ώστε να ενημερωθούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για να εκτονωθούμε, για να ξεθυμάνουμε, όχι γιατί υπολογίζουν τη γνώμη μας. Αυτό όμως το αποσύρω, διότι και κάποιους άλλους περίμενα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτες και προχθές, αλλά δεν ήρθαν. Ευχαριστώ τον κύριο Κλάους Ρέκλινγκ και προηγουμένως τον κύριο Τόμας Βίζερ που βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ακούν. Αλήθεια δεύτερη. Χτες και προχθές υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι κάνουν διαλέξεις. Μα έκαναν διαλέξεις. Κάποιες ήταν πολύ καλές. Τη ζήτησα για το αρχείο μου. Σε καμία όμως από αυτές τις διαλέξεις δεν άκουσα για τα παλιά προγράμματα διάσωσης. Ήρθε το τέλος της ιστορίας. Τι έχει προσφέρει η πάμπτωχη Ελλάδα σε αυτό που... η κάποτε πάμπτωχη Ελλάδα σε αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη. Δεν άκουσα πώς σώθηκε οικονομικά η Γερμανία το 1953. Δεν περιέκομψαν το χρέος της. Η Ελλάδα, βγαίνοντας από έναν παγκόσμιο πόλεμο και από έναν εμφύλιο πόλεμο, δεν συμφώνησε σε αυτό. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε για αυτό. Δεν άκουσα τι γράφει ο ιστορικός Τόνι Γιούντ, J-U-D-T, Τόνι Γιούντ, στο βιβλίο του «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο». Τι γράφει? Ουσιαστικά η Γερμανία εξήγαγε στις άλλες χώρες της Ευρώπης το κόστος της ενοποίησής της. Αυτό στην Ελλάδα με ευχαρίστηση το αποδεχθήκαμε. Αλήθεια τρίτη. Αρχίζω να υποψιάζομαι ότι είναι περισσότερο λαϊκιστές κάποιοι που κατηγορούν τους άλλους για λαϊκισμό. Δεν είναι λαϊκισμός να λες δημόσια ότι αναβάλω τις πιο σημαντικές αποφάσεις για την Ευρώπη επειδή έχω εκλογές. Δεν παραδέχεσαι έτσι ότι κρύβεις τώρα από τους πολίτες αυτό που θα κάνεις αργότερα? Και η τελευταία παρατήρηση. Είναι ώρα για αδιέξοδα. Η τελευταία αλήθεια με ερωτηματικό. Είναι ώρα για τα αδιέξοδα. Οι δανειστές ζητούν τώρα να νομοθετήσουμε μέτρα για μετά τη λήξη του προγράμματος. Μετά το 18 δηλαδή, όταν το πρόγραμμα θα έχει τελειώσει, και από τώρα να νομοθετηθούν μέτρα. Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με αυτά κυρίως που συμβαίνουν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, είναι ώρα για αδιέξοδα ή για συνεννόηση? Είναι ώρα για αλληλεγγύη ή για τιμωρητικές πολιτικές? Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Thank you.